στο Chia The Discovery. Είμαι η Βίκυ Μπαϊρακτάρη. Ακούτε την εκπομπή με άποψη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Λεκάκης, γνωστός δημοσιογράφος, συγγραφέας, τυχουργός, κοινωνιολόγος. Καλησπέρα, κύριε Λεκάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να μην σας ζητήσω να σχολιάσετε τις απαράδεκτες εικόνες που είδαμε με τους νέους από την κοινότητα των ΛΟΑΤ να γυρίζουν πορνό ταινία μπροστά στην Ακρόπολη. Είστε ικανοποιημένος από τη φύλαξη των μνημείων μας? Τι έπρεπε να γίνει? Δεν τις έχω δει τις εικόνες, έχω ενημερωθεί μόνο για το θέμα. Αρνούμε να δώσω ενέργεια σε τέτοια άσχημα πράγματα. Και προφανώς φυσικά καταδικάζω οποιαδήποτε τέτοια χρήση σε οποιοδήποτε αρχαίο μνημείο μας, πόσο μάλλον όταν αυτό είναι στον Ιερό Βράχο του Παρθενώνος. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προβάλλουμε αυτά τα πράγματα, και αν δεν τα προβάλλουμε δεν θα πάρουν και δύναμη και θα ξεχαστούν και θα αποσιωπηθούν και θα σβηστούν από την ιστορία, που ούτως ή άλλως θα γίνει. Αλλά για κάτι τέτοιο πρέπει να ζητηθούν οι ένοχοι, να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν κάποια τέτοια άδεια ή δεν έδωσαν κάποια τέτοια άδεια, και ποιοι έκαναν τα στραβά μάτια ή δεν το παρατήρησαν, οπότε δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γενικότερα, επειδή όμως με ρωτήσατε, δεν είμαι ικανοποιημένος από τη φύλαξη των μνημείων μας, των αρχαίων μας. Να μου πεις και πόσους πρέπει να έχουμε φύλακες σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Δεν ξέρω, υπάρχουν εκατομμύρια άνεργοι στην Ελλάδα, οπότε όλοι αυτοί μπορούν να προσληφθούν και να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θέλω να σας πω εδώ ότι κοιτάμε πολλές φορές τον βράχο που είναι ψηλά, και γι' αυτό είναι και ψηλά, για είναι το μνημείο να είναι μνήμη, αλλά ξεχνάμε τι γίνεται στη γη και στο έδαφος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεκάδες σημεία της πατρίδας μας, τα οποία έχουν αρχαιολογική αξία και σημασία, καταστρέφονται, καταλαιλατώνται, φυγαδεύονται τα αρχαία μας στο εξωτερικό, και δεν μιλάει και κανένας. Θα αναφέρεστε φυσικά στον νόμο αυτό που έχει ψηφιστεί περί δανεισμού των αρχαιοτήτων για 50 χρόνια. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτόν, θα έρθω και σε αυτόν. Αναφέρομαι σε αυτά που φεύγουν παράνομα μέσα από κότερα, γιότι, οτιδήποτε άλλο, ή ακόμη και ανθρώπους με σακούλες που τα παίρνουν και πάνε στο εξωτερικό, και μετά από 10-20 χρόνια, γιατί αυτή είναι η διάρκεια, κρύβονται δηλαδή σε κάποιες αποθήκες για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ξεχνιέται εντός εισαγωγικών λίγο η φθορά, η κλοπή ή οτιδήποτε άλλο έχει επισημανθεί εδώ πέρα, και μετά από 10-20 χρόνια τα βλέπουμε στα δημοπρατήρια της. Τα ηλεκτρονικά δημοπρατήρια, είτε τα φυσικά δημοπρατήρια. Γιατί ξέρετε, εκτός από τα δημοπρατήρια τα οποία είναι φυσικά, δηλαδή βλέπεις το έργο και είσαι μπροστά εκεί και δημοπρατείς, μια νέα μάστιγα της εποχής είναι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Δηλαδή δεν βλέπεις καν το έργο παρά μόνο μια φωτοτυπία του ή μια φωτογραφία του, και ανάλογα χτυπάς, ας πούμε, τιμές από το σπίτι σου, από όπου και αν βρίσκεσαι. Εκεί λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες θραύσματα, αν θα μπορεί κανείς να μπει στα δημοπρατήρια αυτά, τα οποία είναι πλέον χιλιάδες, και τα αντικείμενα τα οποία πουλούν τα ελληνικού ενδιαφέροντος είναι εξίσου πολλά, εξίσου χιλιάδες. Άρα λοιπόν τι γίνεται, είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι από που όποιος θέλει ό,τι βρει, το παίρνει, το βάζει τσέπη του, φεύγει, το πάει στο εξωτερικό και το πουλάει είτε μέσα στο eBay. Και στο eBay απλά να μπείτε, το γνωστό δημοπρατήριο το ηλεκτρονικό, θα βρείτε από αρχαία νομίσματα έως εχμές βελών ή ό,τι δωράτων νομίσματα ή ό,τι άλλο θέλετε, μέχρι τα πιο σύνθετα πράγματα. Στο eBay το απλό. Δεν ξέρω ποια νομοθεσία τα διέπει αυτά, πάντως η ελληνική νομοθεσία το απαγορεύει κάτι τέτοιο. Αφού λοιπόν το απαγορεύει η ελληνική νομοθεσία, και την ελληνική νομοθεσία την έχουν ψηφίσει Έλληνες βουλευτές και την έχει φτιάξει το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, η ερώτησή μου είναι γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού, το καθήλυνα αρμόδιο, δεν παρεμβαίνει να σταματήσει αυτές τουλάχιστον τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι κάτι αντίστοιχο πριν από λίγες μέρες έκανε το Νεπάλ. Ξέρετε που είναι το Νεπάλ? Το Νεπάλ είναι μια μικρή χώρα
αυτές που έχουμε συνηθίσει να λέμε τριτοκοσμικές, ενώ δεν είναι καθόλου έτσι, στα βάθη της Ασίας, σε κάτι ορεινά σημεία, δηλαδή στο πουθενά στο τίποτα. Και όμως αυτό το μικρό Νεπάλ ζήτησε και πήρε πίσω αντικείμενα του 10ου αιώνα μετά Χριστόν ενώ, 15ου αιώνα μετά Χριστόν ενώ, 17ου αιώνα κλπ. Το ίδιο έκανε και κάνει συνέχεια και η Αίγυπτος. Επίσης μια χώρα που τη θεωρούμε τριτοκοσμική. Το ίδιο έκανε πρόσφατα και το Ιράκ. Και μάλιστα έναντι δημοπρασίας, ψηφιακής δημοπρασίας που έγινε στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή όχι κάπου κρυφά και τριτοκοσμικά. Πιο το μικρό Ιράκ, το οποίο είναι σχεδόν σήμερα κατεστραμμένο και οι αρχαίες πόλεις του είναι λαιλατημένες από τον ISIS. Και έχουν βγει στα δημοπρατήρια του κόσμου όλα αυτά τα ευρήματα. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι ένα κράτος θέλει, ακόμα και αν είναι υποδιάλυση, ακόμα και αν αυτό το κράτος υπολειτουργεί, ακόμα και αν αυτό το κράτος είναι μικρό, ακόμα και αν αυτό το κράτος δεν έχει γεωστρατηγικά συμφέροντα και θέσεις και πράγματα, ακόμα και αν αυτό το κράτος, το οποιοδήποτε είναι λοιπόν αυτό, εάν θέλει μπορεί να παρέμβει και να σταματήσει την οποιαδήποτε δημοπρασία. Συμπέρασμα. Το ελληνικό κράτος δεν θέλει. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Όταν η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού μες στη Βουλή, σε γραπτή ερώτηση που της έγινε στη Βουλή, έχει επαναλάβει ότι το μόνο διεκδικούμενο για μας, δηλαδή μας εκπροσωπεί τώρα, δεν καταλαβα, η κυρία δεν έχει εκλεγεί καν, μιλάω για τη Μενδώνη. Ναι. Ποιον εκπροσωπεί. Mm-hmm. Όταν λέει ότι το μόνο διεκδικούμενο για μας είναι τα γλυπτά του Παρθενώνος, ποιος της έδωσε αυτή την άδεια να το πει αυτό? Δεν κατάλαβα. Πήρε καμία αξιοδότηση από τον ελληνικό λαό? Πήρε καμία αξιοδότηση από το κόμμα το οποίο την έκανε βουλευτήνα, υπουργήνα, συγγνώμη? Πήρε καμία αξιοδότηση από τη Βουλή των Ελλήνων να το πει αυτό? Πήρε καμία αξιοδότηση από τους αρχαιολόγους να το πει αυτό? Και στο φινάλε, κανείς από αυτούς δεν είναι αρμόδης παρά μόνο ο ελληνικός λαός. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα αρχαία, τα αντικείμενα ανήκουν στο ελληνικό λαό. Δεν ανήκουν στην κυρία Μενδώνη. Δεν ανήκουν στο κόμμα που κυβερνάει. Δεν ανήκουν στη Βουλή και στους βουλευτές. Δεν ανήκουν σε κανέναν από όλους αυτούς. Αυτά τα ιερά αντικείμενα ανήκουν στον ελληνικό λαό. Είναι δικά μου, είναι δικά σας, είναι του κυρίου που κάνει ηχοληψία αυτή τη στιγμή. Είναι δικά μας, είναι οι περιουσίες που μας άφησαν οι παππούδες μας και τα έχουμε όλοι εξ αδιαιρέτου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να σας έχει αφήσει ο παππούς σας ένα οικόπεδο εξ αδιαιρέτου με άλλους 10, 20, 30 και να έρχεται ένας τυχάρπαστος από το πουθενά και να λέει: εγώ το πουλάω αυτό. Ή δεν με ενδιαφέρει, ας το κάνουν ό,τι θέλουν κάποιοι άλλοι. Το δικό σας οικόπεδο. Εκεί βέβαια, αν το πεις αυτό στον Έλληνα, θα ξεσηκωθεί. Α, το οικόπεδο του παππού, α, το οικόπεδο της γιαγιάς. Όταν του λες ότι του πωλείται ένα αγκείο, δεν ξεσηκώνεται. Γιατί δεν του έχει μάθει κανείς ότι είναι δικό του, δεν του έχει πει κανείς ότι έχει εξαδιαιρέτου αυτό, ότι έχει εκεί πέρα μέσα στάλα μνήμης και αίματος από τους προγόνους του. Όταν δεν σε έχουν εκπαιδεύσει έτσι, πώς να σηκωθείς, να εξεγερθείς, πώς να διεκδικήσεις? Και ποιος της έδωσε το δικαίωμα αυτής της κυρίας, της Υπουργού Πολιτισμού που λέγεται Μενδώνη, ποιος της έδωσε το δικαίωμα να επιλέξει τι θα διεκδικήσουμε και τι δεν θα διεκδικήσουμε? Δεύτερον, ποιος της έδωσε το δικαίωμα από όλα τα κλεμμένα της Ακροπόλεως, του Βράχουτσακ, να επιλέξει μόνο τα του Παρθενώνος? Γιατί επάνω εκεί πέρα δεν είναι μόνο ο ναός της Παρθένου. Mm-hmm. Δεν είναι ο Παρθενώνας από αυτά που έχει κλέψει και λαιλατίσει αυτός ο Λόρδος από την πείνα, είναι η Λόρδα, από τη Λόρδα. Είναι αυτός που τον έκοβει Λόρδα, ο Πιναλέος, ο Έλγιν, ο Τόμας Μπρούς. Τα πήραν κι άλλοι. Αλλά τώρα μιλάω για τα πολύ συγκεκριμένα που ξέρει ο κόσμος, τα οφθαλμαφανή, τα διαφημισμένα κλπ. Τα λεγόμενα πρωτοφανώς κατά το όνομα και καταφανώς και κακώς κατά το όνομα του κλέφτη Ελγίνη. Άλλη βλακεία αυτή. Ονομάζουμε αντικείμενα με το όνομα του κλέφτη. Του κλέφτη. Ναι. Έτσι. Φυστά. Λοιπόν, άλλοι τα λένε μάρμαρα. Λες και είναι τα πήραμε από την Πεντέλη και τα κόψαμε και τα πετάξαμε εκεί. Αγνοούν ότι στο κάθε έργο τέχνης ο αρχαίος γλύπτης έδινε, φώναζε τους θεούς για να δώσει την ψυχή του μέσα από αυτά, άφηνε κομμάτι της ψυχής του, εμφυσούσε μέρος του πνεύματος και της ψυχής του και αυτός και οι θεοί μέσα σε κάθε άγαλμα. Γι' αυτό το βλέπεις και αγάλεσαι. Χαίρεσαι. Δεν είναι σαν κάτι άλλα αγάλματα που στολίζουν δυστυχώς και τις πόλεις μας σήμερα που τα βλέπεις και σου έρχεται να κάνεις εμετό.
Αυτά ήταν άλλα πράγματα, ήταν θεϊκά πράγματα. Ποιος της είπε λοιπόν αυτήνης της κυρίας να επιλέξει τα του Παρθενώνος και να αφήσει έξω τα του Ερεχθείου, ας πούμε. Λείπει ολόκληρη η Καριάτιδα. Η Καριάτιδα δεν ανήκει στον Παρθενώνα. Η Καριάτιδα ανήκει σε ένα άλλο ναό δίπλα από τον Παρθενώνα. Πώς επέλεξε αυτή η κυρία ότι εμείς διεκδικούμε τα δεξιά και αφήνουμε τα αριστερά? Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτό αγγίζει τα όρια της εθνικής μειοδοσίας. Ποιος της είπε ότι αφήνουμε έξω τα κλεμμένα από τον Επικούριο Απόλλωνα στις βάσεις της Φυγαλίας της Ηλίας? Δηλαδή ποιος της είπε ότι δεν διεκδικούμε αυτά? Πού είναι η έκθεση της Αλαμουντίν? Πού είναι και ποια αξιοποίηση είχε αυτή η έκθεση? Τι κάναμε για αυτή την έκθεση? Τη φωνάξαμε την κυρία, μεγάλο δικηγορικό γραφείο, έκανε την έκθεσή της, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, σας πληροφορώ. Η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, σας πληροφορώ, η οποία μπορούσε να μας βρει συμμάχους στο εξωτερικό, γιατί είχε δημόσιες σχέσεις γνωστές στο εξωτερικό το γραφείο. Αλλά... Και τι έγινε, ναι. Πού είναι, σας ρωτώ. Πλήρωσε ο ελληνικός λαός, εν προκειμένου ένας χορηγός, αλλά σε κάθε περίπτωση, αφού έγινε περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού, του ελληνικού κράτους, είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτή η έκθεση που πληρώσατε εσείς λοιπόν, και εγώ, και ο παραδίπλα, και φορολογούμεθα για τούτη, πού είναι? Πού είναι στο διαδίκτυο να τη βρούμε? Πού είναι αναρτημένη? Τι λέει? Πού είναι μεταφρασμένη? Λοιπόν, τι λέει αυτή η έκθεση? Μήπως δεν συμφέρει κάποιος, γιατί αυτή η έκθεση λέει πολύ απλά, πολύ καλά νομικά πώς μπορούμε να χειριστούμε το θέμα για να επιστρέψουν πίσω όλα αυτά. Και τάχα μου τώρα κάνουμε φιέστες και φανφάρες ότι γύρισε ένα θρασματάκι με δάνειο, αντιδάνειο που είχε ξαναγυρίσει και ξαναέφυγε. Και μάλιστα όχι μόνο ήρθε, αλλά εμείς για να έρθει θα δώσουμε σημαντικότερα πράγματα πίσω. Όπως... Και αυτό. Και... υπάρχουν ανταλλάγματα για αυτό που μας στείλανε οι Ιταλοί πίσω. Και μάλιστα αυτό που μας στείλανε οι Ιταλοί τους το έδωσε ο Έλγιν. Γιατί σταμάτησε με το πλοίο του εκεί πέρα και για να διανυκτερεύσει γι' αυτό στο φίλο του, πάρε και εσύ ένα δωράκι. Πώς πέρατε εσείς μια βόλτα, ας πούμε, στη Χαλκιδική και φέρνετε στη φίλη σας μια καρποστάλ? Ναι. Έτσι, αλλά εσείς δεν κλέβετε κανέναν. Πάτε σε ένα περίπτερο, παίρνετε μια καρποστάλη και έτσι τελείνετε στο φίλο. Και λέτε, κοίτα να δεις, σου φέρε ένα δωράκι από τη Χαλκιδική που πήγα το Σαββατοκυριακό. Έτσι ο Έλγιν έδινε δωράκια, αλλά όχι η καρποστάλ και όχι δικά του πράγματα. Αυτά που έκλεψε από τον ελληνικό λαό. Έτσι του έδωσε. Λοιπόν, πάρε σε ένα θρασματάκι να έχεις μάγκα. Επειδή με φιλοξένησες εδώ στη Σικελία, στο Πάνορμο. Καταλάβατε τι γίνεται. Και αυτό δηλαδή το φέρουμε πίσω και πανηγυρίζουμε. Και χασκογελάμε και κάνουμε και φιέστα. Και για να το πάρουμε πίσω δίνουμε και δύο σημαντικά εκθέματα πίσω στους Ιταλούς. Αντιστοίχως για αντάλλαγμα, πώς λένε, θα σου κρατάω κάποιους όμηρους σε περίπτωση που δεν μου το δώσεις, θα σε απειλώ, δηλαδή υπάρχει μια απειλή από εδώ. Στο δίνω, αλλά δώσ' μου κάτι, γιατί αν δεν μου το φέρεις εγώ να κρατάω κάτι σημαντικότερο. Και το δεχόμαστε και χασκογελάμε και κάνουμε φιέστες και χορεύουμε και τσαμίκα. Και μπουζούκια και ζεμπέκικα. Και για καταλάβατε να έρθουμε... τι σας λέω. Ναι. Και για να έρθουμε, λέω τώρα, στα της Θεσσαλονίκης. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα αρχαία του μετρό? Έχουν γίνει καταγγελίες για καταστροφή των αρχαιοτήτων κατά την απόσπασή τους. Από την αντίθετη πλευρά ισχυρίζονται ότι όλα τα μέτρα τηρούνται με ασφαλείας, τηρούνται αυστηρά. Και ότι φυσικά και το μετρό είναι ένα αγκαίο έργο το οποίο χρειαζόμαστε εδώ σε Θεσσαλονίκη. Αλλά τι εξελίξεις έχουμε? Οι εξελίξεις είναι ότι τελειώσανε και τα ασφαλιστικά. Ναι. Τελειώσε όλη η ιστορία που είχε γίνει. Οδεύει το πράγμα προς την απόσπαση και αποκοπή των αρχαίων. Εγώ δεν γνωρίζω καμία ιστορία στον πλανήτη Γη, και ας με διαψεύσει κάποιος αρχαιολόγος ή μουσιολόγος, όπου σπάστηκαν αρχαία και μετά δεν ξανακολλήθηκαν, ήταν τα ίδια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θεωρώ τη μέγιστη βλακεία εξ αρχής αυτού του έργου. Θέλεις να κάνεις μετρό στη Θεσσαλονίκη? Βέβαια. Είναι σημαντικό το μετρό για τη Θεσσαλονίκη? Βέβαια. Και θες να το περάσεις από εκεί που ήταν η αρχαία οδός και επινομίζεις, πιστεύεις ότι δεν θα βρεις αρχαία από κάτω? Από εκεί ξεκινάει η βλακεία του έργου. Από εκεί ξεκινάει, από το σχηματισμό. Άρα λοιπόν, επειδή ήταν μάλλον γνωστό το ότι θα συναντηθούν τέτοια προβλήματα, για να περάσει από εκεί πέρα, εγώ μπορώ να διακρίνω εδώ πέρα μέσα έναν στόχο να διαλυθούν τα αρχαία της Θεσσαλονίκης. Και προσέξτε, μιλάμε για τη Βυζαντινή υποποίηση της Μακεδονίας, του κόσμου όλου.
Μιλάμε για καταστροφή που έχουν δυσανασχετήσει ξένοι και ξένοι επιστήμονες. Έχουν γνωμοδοτήσει ξένοι και ξένα πανεπιστήμια γι' αυτό. Έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις του. Αφήστε τους Έλληνες. Οι Έλληνες μπορεί να είναι, το βλέπουν από τη μια ή από την άλλη πλευρά, από κομματική, από πολιτική διάθεση, δεν ξέρω τι. Εγώ σας μιλώ για τους ξένους. Ναι. Έτσι. Θα μπορούσε δηλαδή η Θεσσαλονίκη να έχει έναν καταπληκτικό χώρο, επισκέψιμο, μουσιακό, ζωντανό μουσείο εκεί πέρα και ανταυτού θα περνάει ένα τραμ. Έτσι, που θα μπορούσε να αλλάξει η γραμμή του, που θα μπορούσε να εκεί σε εκείνο το σημείο να γίνει υπέργειο, που θα δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Αλλά η βλακεία είναι ότι αποφασίζεις να περάσεις, να σκάψεις τούνελ σύραγγα για το ελληνικότερο, γιατί το τούνελ είναι χαζολέξη ξένη. Αποφασίζεις να σκάψεις σύραγγα κάτω από ένα βασικό κομμάτι πνεύμονα της Θεσσαλονίκης, όπου ήξερες, όπου εξ αρχής ότι εκεί πέρα κάτω είναι η αρχαία Θεσσαλονίκη. Αυτό πόσο θες να έχεις, πρέπει να έχεις μυαλό βλαμμένου για να πιστεύεις ότι δεν θα βρεις τίποτα εκεί πέρα κάτω ή άσχετο. Μάλιστα. Τώρα από εκεί αυτό που είναι να γίνει, δυστυχώς θα γίνει, δυστυχώς θα επέλθει η καταστροφή. Τι να πω, δυστυχώς το επί των ημερών αυτής της Υπουργού της Μενδώνη θα δούμε και άλλη καταστροφή σε αρχαιολογικό χώρο. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δηλαδή, είμαστε στα όρια, όλοι είμαστε στα όρια δηλαδή, με αυτά που βλέπουμε. Να είστε καλά, κύριε Λεκάκη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα πρέπει να βγει ο επόμενος καλεσμένος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.